Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω κι εγώ εκφράζοντας τα συναισθήματά μου μέσα σε αυτό το γνώριμα τελικά εδυναμητισμένο κλίμα, το οποίο καλλιεργούν και συντηρούν διαρκώς η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, και όχι μόνο, απευθύνοντάς μας ύβρις, απειλές, κατηγορίες, χυδαίους ή ασεβείς χαρακτηρισμούς, θα μου επιτρέψετε να πω με απαράμιλη θρασίτητα. Ωστόσο, πίσω από την κινδυνολογία, τις φωνασκίες και την εξαλωσύνη, κρύβεται η μεγάλη τους αγωνία και η αδιφάγος βουλημία για την επάνωδό τους στην εξουσία, αναπολώντας τις λαμπρές υπουργικές τους θητείες, μαζί βέβαια με τα συμφέροντα που εκπροσωπούν και που αισθάνονται απειλημένα. Οι ηγεσίες λοιπόν αυτών των δύο χώρων έχουν, επιτρέψτε μου να πω, συναποφασίσει, πηγαίνοντας μαζί όλο και πιο δεξιά, ότι η ριζοσπαστική αριστερά είναι ο θανάσιμος εχθρός που παραπλανεί τις κοινωνίες με επαναστατικές ρίσεις και παχιά λόγια και πρέπει να αποτύχει πάση θυσία για να αποτελέσει αντιπαράδειγμα τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη. Με τους ακραίους τόνους λοιπόν γίνεται προσπάθεια να επικρατήσει μια γενικευμένη κατάσταση αγνωστικισμού, παντελής έλλειψη μνήμης και κρίσης, που να υιοθετηθεί από τον ελληνικό λαό, ώστε να ξεχάσει ότι αυτοί διοίκησαν το ελληνικό κράτος για περισσότερη από 40 χρόνια, ότι εκείνοι ευθύνονται για την εγκαθίδρυση γενικευμένης αδιαφάνειας, πελατοκρατίας, εκτεταμένης φοροδιαφυγής και μάλιστα σε περιόδους ανάπτυξης, και ότι οδήγησαν τελικά τη χώρα στη χρεοκοπία με καταβαράθρωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 25%, εκτόξευση της ανεργίας από το 7% στο 27%, μείωση των συντάξεων, εξαέρωση των διαθέσιμων των ασφαλιστικών ταμείων. Στο κλίμα λοιπόν αυτό, που δημιουργούν αντιπολίτευση, μαζί βέβαια με τη βοήθεια των αγαπημένων τους φιλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, συχνά υποκύπτουν και ορισμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, όπως πράγματι καταγράφτηκε στις συνεδρίες με τους φορείς. Δικαιούμαστε, νομίζω, να αναρωτηθούμε τι έκαναν αλήθεια οι συγκεκριμένες ηγεσίες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σκληρών μνημονιακών χρόνων και ποιους ακριβώς αγώνες έδωσαν και οργάνωσαν για τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν τους ακούμε και δεν τους συνυπολογίζουμε. Παραδείγματος χάρη, ακούσαμε την κριτική της τοποθέτησης της ΠΟΣΔΕΠ για τα ειδικά μισθολόγια των πανεπιστημιακών, και να πω εδώ ότι εξαντλώντας τα ελάχιστα δημοσιονομικά περιθώρια στο παρόν νομοσχέδιο, αυξάνουμε οριακά τις αποδοχές όλων των μελών ΔΕΠ των πανεπιστημίων της χώρας και των ερευνητών, βεβαίως μη αποκαθιστώντας τους από 7 ετίας καθυλωμένους μισθούς, προκειμένου να προστατευτεί το εισόδημα του υψηλού επιστημονικού δυναμικού της χώρας, με σκοπό να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο φαινόμενο του brain drain, ενώ τους αναγνωρίζουμε και την προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια του εξωτερικού ένα αίτημα χρόνου. Επίσης, διορθώνουμε αιτήματα, όπως η αυτονόητη συμμετοχή με αμοιβή στα ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ, ενώ αποκαταστήσαμε και την παράληψη για τους βιολόγους, βιοχημικούς, χημικούς και κλινικούς χημικούς από τη δικαιούμενη ειδική αμοιβή για το σημαντικό κλινικό εργαστηριακό έργο που παρήχαν και εξακολουθούν να παρέχουν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και μονάδες, τόσο σε νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπαν κι άλλοι, το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου περιέχει πράγματι άδικα και επιβαρυντικά μέτρα που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δική μας επιλογή. Έχει όμως και στοιχεία εξισορρόπησης με μέτρα που ανακουφίζουν αρκετούς από τα πληττόμενα στρώματα, με μοναδική προϋπόθεση για την εφαρμογή τους, την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, που τα πρόσφατα αποτελέσματα φανερώνουν το εφικτό της επίτευξής του. Παράλληλα, αποκτούν νόημα και θα υλοποιηθούν εάν και μόνο εάν υπάρξει διευθέτηση του ζητήματος του χρέους και επομένως έξοδος της χώρας από τα μνημόνια σε καθοστέως μειωμένης εποπτείας από το 2018 και έπειτα, όπως προβλέπεται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν βγει στο παρελθόν από τα μνημόνια. Μέσα μαζικής ενημέρωσης και Νέα Δημοκρατία κάνουν λόγο για το τέταρτο μνημόνιο και προσπαθούν να πείσουν ότι το πολυνομοσχέδιο φέρνει μόνο μέτρα 4,9 δις ευρώ ως το 2021 χωρίς κανένα αντίμετρο.
Αυτό είναι ψέμα. Είναι το χρήσιμο ψεύδος της Νέας Δημοκρατίας για την καταψήφιση των αντίμετρων με τα οποία κατά βάση διαφωνεί. Αφού η οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους αποτελεί ιδεοληψία της αριστεράς και όχι της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας που εκείνη προσβεύει. Στο μεσοπρόθεσμο είναι σαφέστατα καταγεγραμμένα, όπως προκύπτει και από τους πίνακες που υπάρχουν, πως τα θετικά μέτρα θα έχουν συνολικό ύψος 7,6 δις ευρώ το 2021, δηλαδή δημιουργείται ένας επιπλέον δημοσιονομικός χώρος ύψους 2 δις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στα μέρη του νομοσχεδίου που αφορούν στην κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, επισημένοντας πως από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα θέσαμε στο επίκεντρο τη στήριξη και ενίσχυση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους με στόχο την προστασία των οικογενειών που πλήττονται από τα μέτρα λιτότητας. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας των δομών αυτών στο σύστημα κοινωνικής προστασίας στο σύνολό του. Επιτρέψτε μου, καθώς το κοινωνικό κράτος που παραλάβαμε ήταν βασισμένο στο πελατειακό επίδομα και στο ιδιωτικό ίδρυμα της φιλανθρωπίας των εχόντων. Δηλαδή, κατεδαφισμένο και ανύπαρκτο με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων και με το αποτύπωμα των δανειστών. Σήμερα, σε συνθήκες πολέμου και δημοσιονομικού στραγγαλισμού, επιδιώκουμε να θέσουμε σε επανλειτουργία το σύστημα, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες δομές και αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Έτσι, από προϋπολογισμό 790.000 ευρώ, το 2017 αυξάνεται με επιλογή της κυβέρνησης το 1,5 εκατομμύριο, ενώ το 2019 προβλέπεται ο τριπλασιασμός του. Ενδεικτικές σημαντικές παρεμβάσεις μέχρι τώρα αποτελούν το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το ΚΕΑ με την καθολική εφαρμογή του από τον Ιανουάριο του 2017, τα σχολικά γεύματα, τα κέντρα κοινότητας, η μετακίνηση ανέργων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η συγκρότηση ειδικής γραμματείας για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά, άλλο ένα λεπτό, με χαρτογράφηση των οικισμών και των συνθήκων διαβίωσης, η κατάργηση του παράβολου και πάγια τους ανασφάλιστους, η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων μέσω της επέκτασης και της δημιουργίας χώρων φιλοξενίας και παροχής φροντίδας. Αυτές είναι κάποιες από τις δικές μας παρεμβάσεις. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αόρατων ανθρώπων, των χωρίς φωνή, και τα βλέπει και τα νιώθει. Τα αναφερόμενα περί καταστροφής, αναλγησίας, κακού σχεδιασμού, μνημονιακών βομβών στα προνομιακά επιδόματα δεν ισχύει, αφού έχουν μεταφερθεί πιστώσεις στο ΚΕΑ από 4 επιδόματα για την κάλυψη των ιδίων ανθρώπων. Για παράδειγμα, το λεγόμενο απροστάτευτο παιδί λάμβανε 44 ευρώ στο μήνα, ενώ στο ΚΕΑ μπορεί να λάβει 100 ευρώ το μήνα. Με το πολυνομοσχέδιο συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή με την ομοθέτηση θετικών μέτρων, με επέκταση όμως και σε ανθρώπους και οικογένειες μεσαίων οικονομικών στρωμάτων που έχουν πληγεί από την 7ετία της κρίσης και τα οποία έχουν αναφερθεί, όπως η πρόβλεψη της επιδότησης του ενοικίου, η ένταξη βρεφών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, η επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων, η αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, ο μηδενισμός ή η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης για 6,6 εκατομμύρια πολίτες, η μειώση στο ΦΠΑ πέραν των αγροτικών εφοδίων και στα πολλαπλά βοηθήματα των ανθρώπων με αμαρτυρία, με σαφή στόχευση στην ανακούφιση της ζωής των ευάλωτων ομάδων. Καταληκτικά, αγαπητοί συνάδελφοι, η συμφωνία και κατ' επέκταση το νομοσχέδιο παρέχουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία το χώρο και το χρόνο να επουλώσει πληγές, να ανασυνταχθεί και να αναπτυχθεί. Εμπεριέχει δύσκολα μέτρα, αποτέλεσμα συμβιβασμού με τους συντριπτικά ισχυρότερους εταίρους. Ωστόσο, δίνει σήμα εξόδου από την κρίση, το μνημονιακό πλαίσιο και τη σκληρή επιτροπία. Το τοπίο μπορεί να είναι θολό και ο ελληνικός λαός κουρασμένος και απογοητευμένος έπειτα από 7 χρόνια κρίσης. Ωστόσο, το σχέδιο της αριστεράς για διέξοδο από την κρίση δοκιμάζεται κάθε μέρα και προσπαθεί να απαντήσει στις σημερινές προκλήσεις, υπερβαίνοντας τις σημαντικές δυσκολίες όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρέπει να αποτύχουμε. Όχι μόνο γιατί εκλεγήκαμε για να εκπροσωπήσουμε τους ταπεινούς και καταφρονεμένους και τον κόσμο της τίμιας εργασίας, αλλά και γιατί δυστυχώς οι ορατές εναλλακτικές δυνατότητες είναι ο επιθετικός νεοφιλελευθερισμός και το ακραίο κέντρο, ενώ παραμονεύουν και οι δυνάμεις της ανθρωποφαγίας, του σκοταδισμού και του φασισμού, όχι μόνο στη Γαλλία και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην πατρίδα μας. Εκεί βρίσκονται οι serial killers και όχι στα έδρανα της συμπολίτευσης, όπως με απόλυτη αμετροέπεια χαρακτήρισε κάποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης. Και χρειάζεται, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Ένα λεπτό,
και χρειάζεται αραγές μέτωπο απέναντί τους. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Τριανταφύλου, Μαρία από το ΣΥΡΙΖΑ.